το παιχνίδι, έτοιμο το παραλίμνιο. Αγωνιστήκαμε, τρέξαμε, προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Ακολουθήσαμε τις συμβουλές του coach. Δυστυχώς χάσαμε. Πιστεύω επειδή είμαστε μια καινούργια ομάδα με μικρό ρόστερ σε ηλικία, ακόμα βρισκόμαστε και όσο περνάει ο καιρός θα πατάμε καλύτερο στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα στα φιλικά. Πρέπει να μιλήσουμε για την απόσταση των παικτών και αυτά που ζητάμε στο γήπεδο. Για τη δεδομένη στιγμή και για την φυσική κατάσταση που βρισκόμαστε και το πόσο έχουμε δουλέψει, είμαι αρκετά ευχαριστημένος με αυτά που βλέπουμε στο γήπεδο. Σίγουρα δημιουργήθηκαν αρκετές αμυντικές κακές στιγμές δικές μας, που είναι ένα πράγμα που πρέπει να το βελτιώσουμε. Αλλά και γι' αυτό είναι τα φιλικά, να βλέπουμε τα λάθη μας και να μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Η στόχη είναι να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Είμαστε η τέταρτη εβδομάδα της προετοιμασίας και έχουμε άλλες τέσσερις μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οπότε η στόχη μας είναι να είμαστε όσο μπορούμε πιο έτοιμοι στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Σίγουρα και αυτή η αποχή έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Σίγουρα οι παίκτες δεν ήρθαν τόσο έτοιμοι όσο θα ερχόταν κάποιες άλλες προετοιμασίες τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά σίγουρα είναι και για μας ένα θέμα το πώς θα χειριστούμε όλη αυτή την εποχή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτά που έχω συναντήσει στην ομάδα και από την προσπάθεια των παιδιών. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο στυλ. Ναι, σίγουρα είχε πολύ καλή απόδοση. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τρέξαμε. Και νομίζω δικαιωθήκαμε. Ναι, σίγουρα τις βλέπουμε με τον coach στις προπονήσεις και αμυντικές και επιθετικές τακτικές, κυρίως στα corner. Και νομίζω φαίνεται και στο γήπεδο. Εντάξει, δεν ψάχνουμε το αποτέλεσμα. Ψάχνουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Πιστεύω στο δεύτερο τα είχαμε διορθώσει αρκετά. Μετά γίνηκαν αναγκαστικές αλλαγές για να μπουν και τα παιδιά. Χάσαμε τον πέναλτι. Εντάξει, δεν μας νοιάζει το ράσουμε. Εντάξει, είναι λίγο βαρύ το σκορ αν το πάρουμε έτσι. Ναι. Και βλέπεις μέσα σε δύο λεπτά έγινε αυτό το κενό. Μπορούσαμε και είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε εμείς και την ισοφάρηση και το δοκάρι. Δυστυχώς επαναλάβαμε κάποια λάθη πίσω, τα οποία όπως βλέπεις τον πέναλτι εκεί έγινε. Έχουμε μία έτσι αδυναμία στο να αναχαιτήσουμε ένα με έναν και δυστυχώς είναι από κάποια έμπειρα παιδιά αυτό και θα πρέπει αυτό λίγο να το διορθώσουμε. Επίσης τσεκάραμε ποια παιδιά από αυτούς που είναι εδώ πέρα μπορούν να ακολουθήσουν. Κάποιοι θα σταματήσουν, δεν μπορούν στα δύο φιλικά. Αναλάβουν το βάρος. Το βάρος, θα πρέπει να κυνηγήσουμε κάποια πιο έτοιμα παιδιά. Όμως στο δεύτερο μηχρόνο συντονιστήκαμε. Μπορώ να σου πω είμαι ευχαριστημένος γιατί σχεδόν δεν είχαμε κινδύνους. Αν εξαιρέσουμε όταν στο τέλος γίνηκαν οι πολλές αλλαγές, μπορούσαμε να κάνουμε το 1-1 με το δοκάρι, με αυτή την φάση. Συνεχίζουμε δουλειά. Τα φιλικά καμιά φορά ή μας ρίχνουν στάχτη ή μας ξυπνάνε. Εμάς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μας ξυπνήσουν.